Ας δούμε όμως τώρα τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, στην υπόλοιπη Ευρώπη, όπου η Όμικρον επελάβνει για τα καλά. Η Έλληνα Παπαδημητρίου μαζί μας. Πριν από αυτό, έχουμε μία προειδοποίηση στην οποία αξίζει να σταθούμε, Έλενα, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ακριβώς λόγω της ραγδαίας εξάπλωσης της Όμικρον. Και πώς μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση μιας νέας παραλλαγής. Συγκεκριμένα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι όσο εξαπλώνεται η Όμικρον, τόσο περισσότερο μεταδίδεται και όσο περισσότερο μεταδίδεται, τόσο περισσότερο αναπαράγεται. Και είναι πολύ πιθανό να παραχθεί μια νέα παραλλαγή χωρίς να ξέρουμε ποια θα είναι η ασπίδα των εμβολίων απέναντι σε αυτή την ενδεχόμενη νέα παραλλαγή. Γιατί βρίσκει χώρο και απλώνει η Όμικρον. Για να δούμε τώρα τα στοιχεία που έχουμε από την Ευρώπη. Σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Δεν τα προλαβαίνουμε. Πάνω από 335.000 τα κρούσματα στη Γαλλία, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της χώρας. Θα προχωρήσουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σχεδόν 195.000 είναι τα κρούσματα στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά το χθεσινό σοκ ρεκόρ κρούσματων και εκεί. Πάμε τώρα στην Ιταλία, σχεδόν 190.000 κρούσματα και εκεί ρεκόρ, με την κυβέρνηση Ντράγκη να συζητά και να αποφασίζει ενδεχομένως μέχρι αργά τη νύχτα τον υποχρεωτικό εμβολιασμό για τους άνω των 50 ετών. Και να προχωρήσουμε, πάμε στην Ολλανδία. Εκεί έχουμε σχεδόν 25.000, να θυμίσουμε, είναι 60% αύξηση την τελευταία εβδομάδα σε μια χώρα που από τον Δεκέμβριο βρίσκεται σε καθεστώς lockdown και από τα τέλη Νοεμβρίου σε mini lockdown. Απόλυτο, καθολικό δε τις τελευταίες εβδομάδες. Και πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί έχουμε ένα πάρα πολύ υψηλό αριθμό κρουσμάτων. Είναι 870.000 και εκεί είχαμε την τελευταία εβδομάδα διπλασιασμό των κρουσμάτων σε μόλις 7 ημέρες. Σε ευχαριστούμε πολύ, Έλενα.